Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σύνοδος κορυφής και εικάζω ότι έχουμε ήδη δοθεί στην δημοσιότητα τα συμπεράσματα, όπως αυτά επικυρώθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι έχουμε μία πολύ μεγάλη ανησυχία συνολικά στην Ευρώπη για το ζήτημα του κορονοϊού και δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να είναι απολύτως σίγουρος για το πότε θα μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Είδατε ότι είχαμε και περιστατικά συναδέλφων οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τη Σύνοδο Κορυφή γιατί ήρθαν σε επαφή με κάποιο κρούσμα. Και για να ξεκινήσω από αυτό το θέμα το οποίο μας απασχόλησε πάλι πολύ χθες το βράδυ, θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω αυτό το οποίο είπα και την προηγούμενη φορά, ότι υπάρχει μία αυξανόμενη ανησυχία όλων μας για το δεύτερο κύμα, για την έκτασή του, για την έντασή του σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπήρξε μία καταρχάς συμφωνία, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση την οποία έκανε η καγκελάριος Μέρκελ με την ιδιότητά της ως Προέδρου να οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα κάποιες συναντήσεις μέσω βίντεο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ώστε να μπορούμε να συζητάμε συγκεκριμένα θέματα γύρω από την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος του κορονοϊού. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε να μάθουμε από εμπειρίες άλλων κρατών μελών, από το τι έχουν κάνει καλά, από το τι δεν έχουν κάνει καλά και θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία της Καγκελαρίου κινείται στη σωστή κατεύθυνση και έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναλυφθεί από την Επιτροπή και έχουν επικυρωθεί από το Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενοποιήσουμε την αντίδρασή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ πολύ θετικό ότι σε επίπεδο ECDC έχουμε πια έναν ευρωπαϊκό χάρτη ανά περιφέρεια, ο οποίος αποτυπώνει με τρεις βασικούς χρωματικούς δείκτες το επίπεδο κινδύνου, με κοινά κριτήρια τα οποία έχουμε συμφωνήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ επίσης θετικό ότι η Ελλάδα, όπως φαίνεται και αυτό το χάρτη, ακόμα είναι μία από τις χώρες που τα καταφέρνει σχετικά καλύτερα, τουλάχιστον σε σχέση και με την Δυτική Ευρώπη αλλά και με την Ανατολική Ευρώπη. Αλλά γνωρίζουμε επίσης πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί, αν δεν εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα των ειδικών με μεγάλη έμφαση στα βασικά μέτρα πρόληψης, τα οποία γνωρίζουμε ότι δεν έχουν και σημαντικό οικονομικό κόστος. Έθεσα επίσης το ζήτημα της προετοιμασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τώρα για την επόμενη ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τις χώρες οι οποίες είναι πολύ εξαρτημένες από τον τουρισμό, να καταλήξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε κάποια κοινά πρωτόκολλα ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο έτοιμοι για το 2021. Όλοι ελπίζουμε ότι την άνοιξη πια θα έχουμε στη διάθεσή μας ένα εμβόλιο, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να ταξιδεύουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια και με κοινά πρωτόκολλα τα οποία θα μπορούμε, ελπίζω, να συμφωνήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έρχομαι τώρα εν συντομία στα υπόλοιπα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Θα καταλήξω με τα θέματα τα οποία αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκδενή συζήτηση γύρω από το ζήτημα του Brexit. Όλοι υποστηρίξαμε εν θέρμος την δουλειά την οποία έχει κάνει ο Ευρωπαίος Διαπραγματευτής, ο Μισελ Μπαρνιέ. Λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι αρχίζουν οι προθεσμίες και στενεύουν ιδιαίτερα. Εκφράσαμε και πάλι την επιθυμία μας να έχουμε μία λειτουργική, αγαστή, εμπορική σχέση με την Μεγάλη Βρετανία. Συμφωνήσαμε όμως και είναι κοινή μας γραμμή αυτή ότι δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε συμφωνία και ότι μία κακή συμφωνία είναι χειρότερη από το να μην έχουμε καθόλου συμφωνία.
Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί έστω και την τελευταία στιγμή μια πρόοδος. Απαιτείται βέβαια και μια αλλαγή στάσης από την Βρετανική πλευρά, αλλά έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ευρωπαίο Διαπραγματευτή, ο οποίος διαπραγματεύεται για λογαριασμό όλων μας και τον περιβάλλουμε με την απόλυτη εμπιστοσύνη μας. Υπήρξε μία συζήτηση γύρω από τα θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, προετοιμασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου. Επιβεβαιώθηκε επί της αρχής η πρόθεση σχεδόν όλων των κρατών μελών να στοχεύσουμε πιο ψηλά, πιο φιλόδοξα, στη μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου στο 55% σε σχέση με το έτος βάσης που αποτελεί το 1990. Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως εξάλλου και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, με πολλές πρωτοβουλίες, οι οποίες θέλω να τονίσω έχουν και έναν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν αποτελεί απλά μια υποχρέωση την οποία έχουμε να διαφυλάξουμε τον έναν και μοναδικό πλανήτη στον οποίο όλοι κατοικούμε, δεν αποτελεί απλά ευθύνη απέναντι σε μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνουμε κάθε χρόνο με φυσικές καταστροφές που όλο ένα και εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα, αποτελεί και μια σημαντικότατη αναπτυξιακή ευκαιρία για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το οποίο αποκαλούμε πράσινη μετάβαση, με τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να προσαρμοστούμε στους πολύ φιλόδοξους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε για την σχέση την οποία πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά με την Αφρική, ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν το συζητάμε αρκετά και στην Ελλάδα. Η Αφρική έχει πληθυσμό 1,3 δισεκατομμύρια, και βέβαια το 75% είναι κάτω των 30, είναι η πιο νεανική, η πιο αναπτυσσόμενη ήπειρο στον κόσμο. Η Ελλάδα γειτονεύει με την Αφρική, θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η πολιτική ατζέντα και στο επίπεδο των επενδύσεων, αλλά και φυσικά στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο το οποίο αφορά την Ελλάδα, που έχει να κάνει με τα ζητήματα της διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης. Επιμείναμε αρκετές χώρες και η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται σε αυτές, ώστε να προσθεθεί στο κείμενο των συμπερασμάτων μία ρητή αναφορά σε πολιτικές επιστροφών και πανεισδοχής. Ιδιαίτερη σημασία για μας, καθώς αυτή την εποχή συζητάμε το Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης, το οποίο θα έχει ως κύριο ένας από τους βασικούς πυλώνες του οποίου θα είναι οι πολιτικές επιστροφών, τις οποίες πρέπει η Ευρώπη να δομολογήσει πια σε κεντρικό επίπεδο. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, τη γειτονιά μας, τη σχέση της Ευρώπης με την Τουρκία. Όπως γνωρίζετε, το θέμα αυτό δεν επρόκειτο να συζητηθεί και δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ανατρέξει τουλάχιστον κανείς την επιστολή την οποία έστειλε ο πρόεδρος του Συμβουλίου σε όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, όπως κάνει πάντα πριν από κάποιες μέρες. Επιμείναμε και εγώ και ο πρόεδρος Αναστασιάδης, συζητήθηκε το θέμα. Ζητήσαμε να υπάρχει ρητή αναφορά στα συμπεράσματα, η οποία να καταδεικνύει την έντονη αποδοκιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νέες μονομερείς προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων ερευνητικών δραστηριοτήτων του όρου Στρέις εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Συμφώνησαν τελικά οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων σε αυτές τις διατυπώσεις. Υπάρχει επίσης μια ρητή αναφορά στην ανάγκη να σεβαστεί η Τουρκία τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τόνισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ξεχωριστή σημασία του καθεστώτος των παρουσίων και κάλεσε την Τουρκία να αντιστρέψει αυτές τις ενέργειες, να εργαστεί για τη μείωση των εντάσεων και βέβαια ανέφερε για ακόμα μια φορά ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνέχεια των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της Δευτέρας Οκτωβρίου. Θα πω μόνο για το θέμα αυτό. Όταν συζητήσαμε εκτενώς το ζήτημα της Τουρκίας στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής, ήταν εμφανές ότι έπρεπε να διανύσουμε
αρκετό δρόμο για να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους ομολόγους μας, γιατί το ζήτημα αυτό δεν είναι απλά σημαντικό για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά γιατί αποτελεί καθοριστική σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη, για τη γεωπολιτική σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Και πιστεύω ότι μετά από κάθε συνεδρίαση διανύουμε ακόμα δρόμο σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια θέλω να υπενθυμίσω ότι τα συμπεράσματα τα οποία επανεπιβεβαιώθηκαν σήμερα στην παράγραφο 21, αναφέρομαι στα συμπεράσματα της προηγούμενης συνόδου κορυφής, λένε ξεκάθαρα, θέτουν μια ξεκάθαρη χρονική περίοδο κατά την οποία θα αξιολογηθεί η συμπεριφορά της Τουρκίας. Αναφέρεται με σαφήνεια ότι ο Δεκέμβριος είναι η καταληκτική ημερομηνία στην οποία η Ευρώπη πρέπει να καταλήξει και να πάρει τις αποφάσεις της σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει μονομερείς ενέργειες κλιμάκωσης που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, και δεν θέλω να επαναλάβω ότι αυτές οι ενέργειες, τα όπλα δηλαδή, τα οποία έχει η Ευρώπη στη διάθεσή της, περιγράφονται με απόλυτη σαφήνεια στα συμπεράσματα κορυφής. Έθεσα ένα ζήτημα ακόμα στους Ευρωπαίους ομολόγους μου. Υπενθύμησα ότι σε προηγούμενες αποφάσεις Ευρωπαϊκών Συμβουλίων σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα στη Συρία είχαν υπάρξει αποφάσεις όχι όλων των κρατών μελών, αλλά κάποιων κρατών μελών, στις οποίες έκανε αμνία τα συμπεράσματα σχετικά με εμπάρκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία. Το υπενθύμησα αυτό, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η καλύτερη έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι σε δύο κράτη τα οποία δοκιμάζονται από τέτοιες απειλές θα ήταν μια πρωτοβουλία ευρωπαϊκή ή ενδεχομένως πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρώπης που να μην επιτρέπουν πια την πώληση όπλων στην Τουρκία, όπλα τα οποία ενδεχομένως να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να απειλήσουν κυριαρχία και κυριαρχία δικαιώματα δύο κρατών μελών. Έθιξα το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω ότι η θέση μου έγινε απολύτως κατανοητή και θύμισα επίσης ότι άλλες χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πήραν την απόφαση να μην πουλήσουν αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35 στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία αγόρασε ένα οπλικό σύστημα από τη Ρωσία, το οποίο θεωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι αποτελεί απειλή για το ΝΑΤΟ. Και βέβαια πολύ πρόσφατα μάθηκε και ο Καναδάς πήρε μια απόφαση να σταματήσει προσωρινά τουλάχιστον εξαγωγές οπλικών συστημάτων στην Τουρκία για τα γεγονότα και την τουρκική επιθετικότητα στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Θα σταματήσω εδώ, εκφράζοντας την ευχή μου, για να τελειώσω από εκεί που ξεκίνησα, ότι τα πράγματα στο μέτωπο του κορονοϊού θα πάνε καλύτερα και θα μπορέσουμε το Δεκέμβριο να ξαναβρεθούμε στις Βρυξέλλες, διότι όσο κι αν η τεχνολογία μας βοηθάει να είμαστε σε πιο τακτική επαφή, σας διαβεβαιώνω ότι όταν πρόκειται κανείς να κάνει δύσκολες και σύνθετες διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή την οποία εξασφαλίζει η φυσική μας παρουσία στην αίθουσα του Συμβουλίου.